Do you renounce Satan? I do renounce them. Θα επαναλάβεις και φέτος τα έργα του Σατανά. Απεταξάμεν. Θα κατηγορήσεις ή θα σατυρήσεις έργα πολιτικών. Απεταξάμεν. Θα κατανοήσεις επιτέλους το μνημόνιο. Πλάκα μου κάνεις. Will you be baptized? I will. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sanctus. Michael Ritchie, go in peace, and may the Lord be with you. Amen. Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο με Real News. Καλημέρα στο ξέφωτο, καλημέρα στο δάσος μας. Ω, ώστε αυτό είναι το δάσος του Sherwood. Αυτό είναι το δάσος, κοριτσάρα μου. Για τα σχόλιά σας στην κοριτσάρα. Αγγίζω στην τελειότητα. Στην κυρία Men Sex Complex. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς σας. Μην ανησυχείτε, ανοίξτε ραδιοφωνάκια. Ακούστε τι θα δώσουμε εμείς στο πρωινάδικο το δικό μας. Θα σας πω εγώ τι θα μαγειρέψετε το Σαββατοκύριακο. Σήμερα του Αγίου Νικολάου, προστάτη των ναυτικών. Χρόνια πολλά στους Νικολίδες. Χρόνια πολλά στις Νικολέτες. Κυρίες και κύριοι, ακολουθήστε τη διατροφή του Πρωθυπουργού, του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης που θέλει να χάσει κιλά και του κυρίου Μπαρόζο που προτίμησαν τα θαλασσινά εκεί στις Βρυξέλλες. Πρέπει να μαγειρέψετε άστακο μακαρονάδα χωρίς πολλά ζουμιά και πρέπει το τραπέζι σας να έχει απαραίτητος καβουροσαλάτα, κυδόνια, τρούφες και εκλέρ με φράουλα. Τώρα θα μου πείτε πού να βρούμε τα λεφτά για τρούφες. Για αστακούς, για καβούρια και καβουρομάνες. Αυτά είναι ακριβά, θα μου πείτε. Μην ανησυχείτε, το μνημόνιο σονούπο τελειώνει. Αρχίζει το άλλο. Το άλλο λέγεται success story. Πατικωμένο με πρωτογενές πλεώνασμα. Μην ανησυχείτε, όλα τα φροντίζει η δικοματική κυβέρνηση. A Greek success story would be a boost. Yeah. Φίλες και φίλοι, αν και ψυχαγωγική η εκπομπή μας, έχω την αίσθηση ότι ο πρόλογος ανήκει στον Νέλσον Μαντέλα, τον άνθρωπο που πολέμησε το Απαρτχάιν, που αγωνίστηκε εναντίον του φασισμού και του ρατσισμού, που απελευθέρωσε την πατρίδα του δίνοντας πνοή, μεγάλη πνοή ελευθερίας σε ολόκληρη την Αφρική.
Όπως έλεγε ο άνθρωπος, ο μεγάλος ηγέτης που πέρασε 27 χρόνια από τη ζωή του μέσα σε ένα κελί φυλακής. Πάντα κάτι φαίνεται αδύνατο μέχρι να πραγματοποιηθεί. Επαναλαμβάνω, πάντα κάτι φαίνεται αδύνατο μέχρι να πραγματοποιηθεί. Έλεγε ακόμη ο Μαντέλα ότι ποτέ δεν πρέπει να επιτρέπεις τον εαυτό σου να παραδίδεται στην απελπισία. Σε δύσκολες στιγμές ο Μαντίμπα, όπως τον έλεγαν, που έφυγε στα 95 πλήρης ημερών και δικαιωμένος απόλυτα, όπως έλεγε ο Νέλσονας, ένα καλό μυαλό και μια καλή καρδιά είναι πάντα ένας τρομερός συνδυασμός. Ένα καλό μυαλό και μια καλή καρδιά είναι πάντα ένας καλός συνδυασμός. Έφυγε στα 95 του πιστεύοντας πάντα ότι αν θέλεις να κάνεις ειρήνη με τον εχθρό σου πρέπει να δουλέψεις μαζί του και τότε γίνεται σύμμαχός σου. Όταν θέλεις να κάνεις ειρήνη με τον εχθρό σου πρέπει να δουλέψεις μαζί του. Κανείς δεν γεννιέται, έλεγε, μισώντας κάποιον για το χρώμα του δέρματός του, την καταγωγή ή τη θρησκεία του. Οι άνθρωποι μαθαίνουν να μισούν ή μαθαίνουν να αγαπούν. Η αγάπη είναι κάτι που γίνεται πολύ πιο εύκολα δεκτή από την ανθρώπινη καρδιά. Φίλες και φίλοι, αυτή είναι η μεγαλύτερη είδηση στην παγκόσμια σκηνή σήμερα, τον Οκτώβριο του 1963. Κατηγορούμενος για συνωμοσία κατά της κυβέρνησης του Απαρτχάιν, της κυβέρνησης της Πρετόρια, είπε: «Πολέμησα κατά της κυριαρχίας των Λευκών και πολέμησα κατά της κυριαρχίας των Μαύρων. Ονειρεύομαι το ιδανικό μιας δημοκρατικής και ελεύθερης κοινωνίας όπου όλοι οι άνθρωποι θα ζουν μαζί σε αρμονία και με ίσες ευκαιρίες. Είναι ένα ιδανικό για το οποίο ελπίζω να ζήσω και να πετύχω. Αν όμως αυτό χρειάζεται, είναι ένα ιδανικό για το οποίο είμαι προετοιμασμένος να πεθάνω». Καλή σας ημέρα, ανοίξτε ραδιοφωνάκια. 2-11-208-200 για τα σχόλιά σας. Στην κυρία μου, στην κυρία Men's Sex Complex, Real Keno, Energy Now μετά, 54% για τα SMS-άκια σας. Κυρίες και κύριοι, όπως αναφέρουν όλες οι εκθέσεις που δίνονται στη δημοσιότητα στο εξωτερικό, απικία φτώχειας και δυστυχίας, η περιοχή της Ελλάδος,
ένας στους τρεις Έλληνες στο φάσμα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού σύμφωνα με τη Eurostat. Αυτά δεν τα λέει ο Τράγκας. Ένας στους τρεις Έλληνες, 34,6% στον κοινωνικό αποκλεισμό και στη φτώχεια. Στοιχεία της Eurostat. Ένας στους τέσσερις. Με συγχωρείτε προηγουμένως, ένας στους τρεις. Είναι στα όρια της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Ένας στους τέσσερις, 25%, αμείβεται με μισθό κάτω από τα όρια της φτώχειας, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εργάνη Υπουργείου Εργασίας. Πάνω από 350.000 νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό, διότι αδυνατούν να πληρώσουν τη ΔΕΗ. Σαμαράς Βενιζέλος, δυστυχώς, έχουν συστήσει, αν θέλετε, αποσπασματική αντιμετώπιση των προβλημάτων. Θα πεθάνουν άνθρωποι μέσα στις γιορτές εξαιτίας της παγωνιάς, του γεγονότος ότι δεν έχουν ένα πιάτο φαΐ, είναι άρρωστοι, είναι ανάπηροι και ζούνε στο σκοτάδι. Και φίλοι, κάτοικοι κατεχόμενη ζώνης, υπόδουλοι, υπήκοοι γερμανικής ύπα της αρμοστίας, διεθνών δανειστών και τοκογλύφων, πολίτες αποικίας αέναου χρέους, καλή σας ημέρα, καλή δύναμη. Οι δυνάμεις κατοχής προωθούν σχέδια ρευστοποίησης όλων των ελληνικών περιουσιών, όλων των στρωμάτων, όλων των επαγγελμάτων, όλων των κατηγοριών. Σπρώχνουν τον Έλληνα τον έναν εναντίον του άλλου, διεγείρουν το φθόνο σε εποχή που οι μισοί Έλληνες ζούνε κάτω από τα όρια της φτώχειας. Ένας στους τρεις λέει η Eurostat. Η πραγματικότητα είναι οδυνηρότερη. Ακούτε Real FM σε όλη την κατεχόμενη ζώνη. Somos Radio Uno Colombia. La radio que transmite los vallenatos que tú amas. Radio 1, Vallenato Ventiao. Καλημέρα, ανοίξτε ραδιοφωνάκια. Πάνος Παπάς στον ήχο. Το 2013 είναι έτος καμπής. Για πρώτη φορά θα υπάρξουν σημάδια ανάκαμψης. Θα φανεί το φως στην άκρη του τούνελ. Είναι έτος καμπής και γι' αυτό θα φανεί το φως. Ιωσήφ Καλαμαράκης, μουσική επιμέλεια, ράδιο σκηνοθεσία. Έχουμε καλύψει τα 2/3 της απαιτούμενης
προσαρμογής τόσο της δημοσιονομικής όσο και της μεταβολής ανταγωνιστικότητας. Άρα χρειαζόμαστε ένα τρίτο ακόμα. Και αυτό το ένα τρίτο ήδη είναι μέτρα τα οποία έχουμε λάβει. Άρα υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ. Ξέρετε, είμαι φύση αισιόδοξος άνθρωπος, ναι. Αλλά την αισιοδοξία μου τη στηρίζω σε στοιχεία. Είστε φύση αισιόδοξος άνθρωπος. Και δεν έχω πέσει έξω μέχρι τώρα. Τούνελ. Έχουμε ακόμη το 1/3 της διαδρομής. Αλλά η Τρόικα θα φύγει από τη Μαδρίτη και τη Λισαβόνα. Από εδώ δεν φεύγει. Δέσποινα Παπαγεωργίου και σήμερα πλησίων σας. Η χώρα ξεκίνησε και πατάει σε σταθερές βάσεις. Είμαστε ακόμα μέσα στο τούνελ, αλλά έχουμε καλύψει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της διαδρομής και σιγά σιγά θα αρχίσει να φαίνεται το φως στην άκρη. Αυτός λέει ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να φαίνεται το φως στην άκρη. Ο προηγούμενος το έβλεπε. Υπάρχει μια διαφορά στα οπτικά πεδία, όπως λένε οι οφθαλμίατροι. Ο ένας το βλέπει από πιο μακριά το φως, ο άλλος θέλει ακόμα να διανύσει μια διαδρομή, ε! Μαρία Καρά και σήμερα πλησίων σας. Έχουμε καλύψει πάνω από τα 2/3 της απόστασης που μας χωρίζει από το τέλος. Έχουμε κάνει τα 3/4 της διαδρομής. Έχουμε διανύσει σχεδόν τα 4/5 του δρόμου. Σας είπα ότι έχουμε χτίσει τα 3/4 του σπιτιού. Άμα βγάλετε άκρη σε ποιο τμήμα της διαδρομής είμαστε, σφυράτε μου κλέφτηκα. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Τα διόδια αυξάνονται και πληθύνονται σε όλη τη χώρα. Βγαίνεις από το σπίτι σου, στα 3 πρώτα μέτρα πληρώνεις τα πρώτα διόδια. Αμέσως μετά στο κέντρο της πόλης σου ή της γειτονιάς σου έχει μπάρα. Πώς θα περάσεις όλη την πόλη ή την περιοχή χωρίς να ρίξεις 3 φορές διόδια. Βουλντόζες. Ακριβώς, διόδια. Στο μικρόφωνο του Real, ο Performer. Εν Αθήνες, φίλες και φίλοι, μην ανησυχείτε απόψε σήμερα. Δίνουμε συνταγή της καλύτερης αστακομακαρονάδας. Και Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σε όλη τη Μακεδονία μας. Καλημέρα σε όλη τη Θράκη μας. Καλημέρα στους φίλους μου στην Καβάλα, στις Σέρες, στη Δράμα, στην Ξάνθη, στην Κομωτινή, στο Διδημότυχο. Καλημέρα αγάπη μου Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα σε όλα τα νησιά του Αιγαίου. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στα Γιάννενα, στην Ήπειρο, σ' όλα τα χωριά της μάνας μου. Καλημέρα στην Έδεσα, στον Άγρα, στο φίλο μου τον Παπαγιώργη, στην Ελένη μου, στον παππού. Καλημέρα στην Καστοριά, στη Φλόρινα, στην Πτολεμαΐδα,
Στην Κοζάνη, στα Γρεβενά, στο Κιλκής. Καλημέρα στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Και σε όλη την ομογένεια. Στο Σίδνεϊ, στη Μελβούρνη, στο Ντάρουιν, στην Αδελαϊδα. Στη Νέα Υόρκη, στο Σικάγο, στη Βοστόνη. Στους φίλους, στην Αστόρια. Καλημέρα στον Καναδά, στο Τορόντο, στο Μόντρεαλ. Στους Έλληνες της Γερμανίας, της Κεντρικής Ευρώπης, στην Ολλανδία. Καλημέρα στη Λευκωσία μου, στο νησί της Αφροδίτης, στην Κύπρο μας, που περνάει πάλι βάσανα, πολλά βάσανα. Στους φίλους στην Αστόρια. Καλημέρα στον Καναδά, στο Τορόντο, στο Μόντρεαλ. Στους Έλληνες της Γερμανίας, της Κεντρικής Ευρώπης, στην Ολλανδία. Καλημέρα στη Λευκωσία μου, στο νησί της Αφροδίτης, στην Κύπρο μας, που περνάει πάλι βάσανα, πολλά βάσανα. Στο νησί της Αφροδίτης, στην Κύπρο μας, που περνάει πάλι βάσανα, πολλά βάσανα. Πρέπει να κάνουμε. Πώς χρησιμοποιούμε το δεντρολίβανο. Το δεντρολίβανο είναι ένα είδος όπου είναι πολύ, με τα φάρμακο, το χρησιμοποιούν πάρα πολύ. Είναι μεγάλη χρησιμότητα. Ναι. Μπράβο, αυτό. Θα κόβεις ένα κομμάτι, θα το ξεράνεις και αφού το ξεράνεις θα το βάλεις ένα γουδάκι να το τρίψεις, γιατί δεν μπορεί να το φας, είναι παλούκι. Θα το βάλεις σε ένα γουδάκι να το τρίψεις και να το πασαλείψεις σε μία κότα. Σε κότα. Θα φάτε μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε φορές. Θα λείψω την κότα ολόκληρη. Θα βάλετε μέσα στην κότα, θα την πασαλείψετε την κότα και, γιατί παίρνει τη μυρωδιά αυτή την κοτήρα. Πριν την ψήσουμε την κότα θα το πασαλείψουμε. Κότα που κολλάει. Μπράβο. Δηλαδή, με συγχωρείτε, αν το φάω μόνο το δεντρολίβανο και δεν το φάω με την κότα, δεν κάνει καλό. Όχι. Δεν πώς θα γίνει αυτό που είπε. Μαλλί θα βγάλει με το δεντρολίβανο. Ναι, βγάζει. Εσείς γιατί δεν βγάλατε. Εσείς που είσαστε εμπνευστής, γιατί δεν βγάλατε. Εγώ έχω βγάλει, αλλά δεν φαίνονται. Έτρωγε δεντρολίβανο με την κότα μαζί. Μαλλί δεν το βλέπε, αλλά ένιωθε ότι έβγαινε. Εγώ σας δίνω και συνταγές για φαλάκρα πρωί-πρωί, έτσι. Χρόνια πολλά στους Νικολίδες. Χρόνια πολλά στις Νικολέτες.
Και μια καλημέρα σε όλα τα μέλη του κινήματος Δεν Πληρώνω που μου κράτησαν συντροφιά χθες το βράδυ στον ελεύθερο σκοπευτή. Καλημέρα στην Κόρινθο, στον Πύργο και στην Πάτρα. Ακόμη δεν ξεκινήσαμε που λέω καμιά φορά και έχουμε εκατοντάδες μηνύματά σας. Γιορτάζει και ο Χατζηνικολάου σήμερα, έχουν βλακώσει τα γλυκά από ό,τι βλέπω πρωί-πρωί. Χρόνια του πολλά και καλά, Νίκο μου χρόνια πολλά. Μην ξεχάσετε να τον πάρετε για χρόνια πολλά, ε. Μην τυχόν και δεν πάρετε, τα κρατάει κάτι τέτοια, έτσι. Κυρίες και κύριοι, προωθείτε πάλι. Γιγαντώνεται για την ακρίβεια. Η ατμόσφαιρα ανθρωποκαταδίωξης. Προκειμένου να συγκεντρωθούν τα λεφτά, ο θρεπτικός χυλός για τους γερμαναράδες, έχουν αρχίσει πάλι εκστρατεία εναντίον διαφόρων τμήματων της ελληνικής κοινωνίας. Έχουν αρχίσει πάλι να υβρίζουν τους εφοριακούς. Χθες άρχισε και ένα υβρεολόγιο εναντίον όλων των αγροτών που έπαιρναν επιδοτήσεις. Ταυτόχρονα πολυδυσφημούνται οι διοικητικοί υπάλληλοι όλων των πανεπιστημίων και υβρίζονται από το πρωί έως το βράδυ όλοι οι γιατροί του ΕΟΠΗ και γενικά όλες οι λευκές μπλούζες και όσοι έχουν δώσει τον όρκο του Ιπποκράτη. Στον εισαγγελέα και στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης παραπέμπονται για τα περαιτέρω οι υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι βρέθηκαν διάτριτοι κατά τον έλεγχο πόθεν αίσθησης, πραγματοποίησαν οι ράμπο της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων. Αποτέλεσμα, να τρέχουν εκ των υστέρων και να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις για να καλύψουν καταθέσεις και εμβάσματα μαμούθ, καθώς και αγορές ακινήτων και αυτοκινήτων πολυτελείας. Με εντολή του Γιάννη Στουρνάρα ζητήθηκε από τις τράπεζες να δοθούν κατά προτεραιότητα τα στοιχεία που αφορούν στις κινήσεις λογαριασμών των ελεγχόμενων, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες φτάνουν στους 35. Ενώ με δηλώσεις στο Μέγκα, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων αποκαλύπτει ότι εντοπίστηκαν 140 υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών στη λίστα με τα εμβάσματα στο εξωτερικό. Μετά από τα λαβράκια που έπιασε το εσωτερικό υποθέσεων του Υπουργείου Οικονομικών, αλλιεύοντας τη λίστα των εμβασμάτων, δόθηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη εντολή ανάλογων ελέγχων και στο Σώμα Ελεκτών Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, χωρίς να έχει κοπάσει ακόμα θόρυβος που προκάλεσαν τα ευρήματα των ελέγχων πόθεν αίσθησης την τελευταία πενταετία. Είναι ένας στοχευμένος, προληπτικός έλεγχος για να διαπιστώσουμε αν όντως δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι έβγαλαν αυτά τα ποσά στο εξωτερικό μπορούν να τα δικαιολογήσουν από τις φορολογικές δηλώσεις και τα περισσότερα στοιχεία. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη. Όποιος πηγαίνει προς το Υπουργείο του κυρίου Μητσοτάκη τρώει πολύ ξύλο, μου λένε. Κρότου λάμψης και χημικά για την επιδερμίδα, γιατί μια τελευταία έρευνα λέει ότι άμα σε ψεκάσουνε με χημικά αστυνομικοί, μετά λάμπει το δέρμα. Ειδικά άμα σου ρίξουνε διπλή δόση στη μούρη. Στην αρχή κάνει μια υπηρεμία, φέρνει μια κοκκινίλα, αλλά αμέσως μετά κάνεις ένα δέρμα τσίτα. Αφού σε βλέπει ο γκόμενος ή η γκόμενα και το πρώτο που σου λέει είναι από χημικό. Δεν σε ρωτάει αν έχεις πάει για μάσκα ομορφιάς. Από χημικό ή τσίτα. Αλλάξουν επίσης και οι μορφές αστυνόμευσης για να μπορούν οι αστυνομικοί να κάνουν τη δουλειά τους. Θα αποκτήσουν εκείνα τα μέσα που χρειάζονται για να είναι αποτελεσματικοί. Θα χρησιμοποιηθούν για παράδειγμα υδροφόρες. Θα χρησιμοποιηθούν οι κάμερες ασφαλείας.
Οι υδροφόρες είναι και πολύ καλές άμα έχεις μαζί σου ένα σαμπουάν και αρχίσουν να εκτοξεύουν ίδωρ, αμέσως ρίχνεις και στο μαλλί λίγο σαμπουάν και έτσι και είσαι μέλος αντιεξουσιαστικής ομάδας και έχεις να πληθείς κάποιο διάστημα. Εσύ γιατί φωνάζεις τώρα δίπλα μου? Λέω, αν είσαι λίγο ταγάρ, κατάλαβες, τραβάς και ένα μπάνιο με την υδροφόρα. Αυτοί λέγονται και κατεωνισμοί ύδατος. Έχουμε την πιο light αστυνομία του δυτικού κόσμου. Κυρίες τις έχουμε, αρσακιάδες. Καταλάβατε, είναι και κυρίες και αρσακιάδες οι αστυνομικοί. Γι' αυτό, επειδή είναι η πιο light. Φανταστείτε δηλαδή να μην ήταν light. Και σας κόστησε ότι αναγκάζεστε και απολογήστε κάθε μέρα. Γιατί ήδη δεν είστε το άκρο και γιατί δεν υποθάλπτετε ακρότητες. Το προσπαθείτε αλλά σας κοστίζει πολύ. Γιατί ήσασταν αλλιώς μαθημένοι. Ήσταν μαθημένοι επί πολλά χρόνια. Χωρίς πολιτικό κόστος. Να υπερασπίζεστε κάθε ακραίο και κάθε ακρότητα. Να φωνάζετε για κάθε κατηλημένο κτίριο, για κάθε βίλα Αμαλία που καθαρίζει πια ευτυχώς η αστυνομία και ο Δένδιας. Και ο ελληνικός λαός χειροκροτεί που καθαρίζει η αστυνομία και ο Δένδιας. Χειροκροτεί όλος ο κόσμος, έχει βγει στους δρόμους και φωνάζει Δένδιας, Δένδιας. Δεν υπάρχει γειτονιά, δεν υπάρχει περιοχή που να μην έχουν αναρτήσει φωτογραφίες του. Βλέπετε δηλαδή φως στο τούνελ? Νομίζω ότι η ελληνική κοινωνία σιγά σιγά βλέπει φως στο τούνελ. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση στην οποία μπορεί κανείς να εκτιμήσει ότι τα αισιόδοξα ερεθίσματα είναι πολύ περισσότερα από τα απεσιόδοξα. Καταλάβατε? Τα αισιόδοξα μηνύματα είναι περισσότερα από τα απεσιόδοξα. Εσείς τώρα μη σκέπτεστε πως θα πληρώσετε το ρεύμα της ΔΕΗ, η οποία φέρνει και φουσκωμένους λογαριασμούς επειδή έχει τρύπα από τους απλήρωτους. Τσιμπάει, φουσκώνει όλους τους υπόλοιπους λογαριασμούς. Κοιτάξτε, ό,τι γίνεται γίνεται για το καλό της πατρίδος. Εσύ που μ' ακούς δεν καταλαβαίνεις ότι όσα κάνουν οι άνθρωποι τα κάνουν για το καλό της πατρίδος, διότι το μνημόνιο είναι ευτυχία. Το μνημόνιο είναι φελιτσιτά. Φελιτσιτά. Τα-τ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 α. Φελιτσιτά. Το μνημόνιο είναι ευκαιρία για τον τόπο. Είναι ευτυχία για τον τόπο. Και ευκαιρία και ευτυχία. Και μην πει κανένας ότι είναι μακακία. Θα τιμωρηθεί, θα του βάλω κόκκινο. Αυτή είναι η μεγάλη ευκαιρία για όλο τον ελληνικό λαό. Μαζί, όλοι μαζί. Φελιτσιτά, φελιτσιτά. Φελιτσιτά. Τα 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 τα.
Έλα εσύ, μάζευε, μάζευε, έχεις να πληρώσεις. Έρχονται αυξήσεις στα διόδια. Felicità. Ο Άδωνης κάνει περιορισμούς. Felicità, felicità. Η φορολόγηση είναι μικρή και πρέπει να αυξηθεί. Felicità. Εγώ δεν δέχομαι, κύριε Πρετεντέρη, ότι η Ελλάδα υπερφορολογείται. Η Ελλάδα δεν ακόμα... Όχι, όχι. Να είμαστε ειλικρινείς. Στο φόρο εισοδήματος ακόμα είμαστε 4% του ΑΕΠ κάτω από το μέσο όρο στην Ευρώπη. Είμαστε χαμηλά. Αλίτσιτα. Εμείς, κύριε, δεν υπολογίζουμε τη ζωή μας. Όλοι μας έχουμε αποφασίσει. Θα πεθάνουμε για το μνημόνιο. Αλίτσιτα. Αλίτσιτα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι με το Στουρνάρα. Felicità! Και ο Τσακαλώτος! Στη συζήτηση μεταξύ κυρία Μπακογιάννη και του κύριου Στουρνάρα, αν υπάρχει υπερφορολόγηση ή όχι, εξατάται. Ο μέσος όρος έχει δίκιο ο Γιάννης ο Στουρνάρας. Δεν είναι πολύ μεγάλος. Μεταξύ Μπακογιάννη και Γιάννη Στουρνάρα, ο μέσος όρος δεν είναι πολύ μεγάλος. Έχει δίκιο ο Στουρνάρας, Deutschland über alles. Κυρίες και κύριοι, αν θέλετε... Μελομακάρονα οι κουραμπιέδες. Ανέβασέ με λίγο ρε απεσιόδοξε άνθρωπε. Που σε έχω βρει 15 χρόνια σε τρώω στη μάπα. Βρε προβοκάτορα. Βρε σαν προβοκατέρ. Ανέβασέ με λίγο. Κυρίες και κύριοι. Μελομακάρονα. Κουραμπιέδες. Μπισκοτόδεντρα. Γλυκά για διαβητικούς. Βασιλόπιτα Αγγλέ. Θα δώσουμε και συνταγή. Με βούτυρο γάλακτος. Και γλάσο λευκή σοκολάτας. Μόνο στα ζαχαροπλαστεία Τσίρου. Μιλάμε για δύναμη. Στον Καρέα τεράστιο. Στο Παγκράτη και μέσα στο Χίλτον. Και τώρα νέο κάστημα στη Γλυφάδα μέχρι τα Χριστούγεννα. Λαμπράκι 75. Και αν θέλετε μακαρόν. Στα ζαχαροπλαστεία Τσίρου. Κυρίες και κύριοι, έχουμε ακόμη ένα κύμα ανθρωποκαταδίωξης εδώ στην Ελλάδα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μιλάνε για φοροδιαφυγή και υπερφορολόγηση, ενώ η αγορά δεν πουλάει τσίχλα. Την ίδια ώρα οι διεθνείς εκθέσεις. 125 εκατομμύρια Ευρωπαίοι στα όρια της φτώχειας στη Μέρκελαντ. Στην Ελλάδα ένας στους τρεις πεθαίνει. Ένας στους τέσσερις με μισθό κάτω από τα όρια της φτώχειας. Και φυσικά η δημοκρατία εδώ, οι δημοκρατικοί θεσμοί για το Σύνταγμα λειτουργούν άψογα και εύρυθμα.
Καλημέρα, κυτρινιάριδες. Έχετε να πληρώνετε, χαρούλες. Κοιτάξτε, μη διαμαρτυρηθεί κανένας, διότι πρέπουν οι διοδάρχες, πρέπει οι διοδάρχες να πάρουν κάτι τις, ε! Μετέφεραν τα μελλοντικά έσοδα της Αττικής Οδού και του Ρίου Αντιρίου στο Ταϊπέδ. Κοστίζει κάθε φορά που θα δίνετε διόδια στην Αττική Οδό. Θα ξέρετε, 1 εκατομμύριο ευρώ το χιλιόμετρο, 1 εκατομμύριο, η συντήρηση ενός καινούργιου δρόμου. Έρχεται ο Χρυσοχοίδης τώρα στη Βουλή, συζητιέται. Δίνει 2 δις χάρισμα τώρα προκαταβολή και 14 δις για τους οδικούς άξονες σε τίτλους. Δίνει 2 δις χάρισμα και 14 για τους οδικούς άξονες. Again, οι διοδάρχες, εργολάβοι και εκδότες που στηρίζουν τη δικοματική. Πώς να μαζευτούν τα λεφτά άμα δεν σε στηρίζουν τα μεγάλα κανάλια που βλέπεις εσύ. Μπουλντόζες. Ακριβώς. Εζάτο. Απούντο. Buenos días, buenos días. Πάμε τώρα στον τομέα των επενδύσεων. Ελπίδες για ενίσχυση της απασχόλησης δημιουργεί η σημερινή συμφωνία για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Επενδύσεων για δάνεια συνολικού ύψους 550 εκατομμυρίων ευρώ. Με σημαντικό μέρος των χρημάτων αυτών ξεκλειδώνουν τα έργα των αυτοκινητοδρόμων. Πριν από λίγο μου λέει ένας ακροατής εδώ, ο κύριος Θεοχάρης, ο γραμματέας εσόδων, ήταν στο Μέγκα, του είπαν ότι η εφορία ξεσκίζει στην κυριολεξία και δεν μπορούν οι άνθρωποι να πάρουν ενημερότητες, και εκείνος απάντησε χαμογελώντας, τι να κάνω, εφαρμόζω τους νόμους. Κοίτα τη χαρά, μπορεί ατέλειωτη. Εδώ που τα λέμε, τι να κάνει ο άνθρωπος, στη Βουλή ψηφίζονται οι οδηγίες των ξένων. Εδώ που τα λέμε, οι νόμοι ψηφίζονται από την Βουλή των Ελλήνων. Οι νόμοι των δυνάμεων κατοχής. Η συζήτηση του προϋπολογισμού είναι πάντα μια σημαντική, μια σοβαρή συζήτηση, πολύ περισσότερο μάλιστα που μιλάμε για τον προϋπολογισμό του 2014, δηλαδή μιας χρονιάς στην οποία επενδύονται πολλά από ελληνικής πλευράς για να αλλάξουν τα δεδομένα. Δεν περίμενα το ενδιαφέρον των βουλευτών για μια τέτοιου είδους κουβέντα να είναι τόσο πολύ χαμηλό. Έχεις απόλυτο δίκιο, Όλγα, είναι η τρίτη μέρα συζήτησης και οι βουλευτές που είναι στην αίθουσα προσπαθούν να ζεστάνουν το κλίμα, αλλά για να ζεσταθεί το κλίμα χρειάζεται να υπάρχουν βουλευτές. Και σήμερα, τρίτη ημέρα, η Ολομέλεια δεν είδε πάνω από 10 με 20 βουλευτές. Οι φωτογραφίες που τραβήξαμε πριν από μία ώρα, είναι γύρω στις 7.30, δείχνουν μέσα 10 βουλευτές. Και τώρα που είναι 8 και κάτι, είναι 20 βουλευτές. Και όλη τη μέρα κινήθηκαν εκεί. Προσέξτε, ψηφίζουμε προϋπολογισμό, αλλά μέσα στη Βουλή είναι 10 βουλευτές ή 20 βουλευτές. Διότι οι άνθρωποι ξέρουν ότι αυτό που θα ψηφιστεί και θα ψηφιστεί είναι ξένο κατασκεύασμα. Είναι αυτό που θέλει το Βερολίνο. Τι να πάω, σου λέει. Εδώ δεν ξέρουμε αν τον άλλο μήνα θα υπάρχει Βουλή. Στην Ελλάδα πλέον εφαρμόζονται νόμοι δυνάμεων κατοχής, διώκονται ιδέες, βαφτίζεσαι αντιεξουσιαστής ή μέλος των πυρήνων της φωτιάς ή ρατσιστής ή όπως γουστάρει το σύστημα το καθεστώς. Καθεστώς κατοχικό, δικτατορικό. Μερικές φορές τσιμπιέμαι, γιατί εγώ ήμουνα αρχισυντάκτης στην επταετία συντονιστής ρεπορτάζ στην Καραμαλική Βραδινή, τη μοναδική αντιστασιακή εφημερίδα,
και τσιμπιέμαι γιατί ακούω πράγματα τα οποία είναι πολύ χειρότερα από εκείνα που η επάραντη χούντα των συνταγματαρχών εφάρμοζε στις κεφαλές των Ελλήνων. Δεν μένει τώρα παρά να φτιαχτούν και τα χρεονίσια. Όπως τότε που είχαμε τη Γιάρο, τη Μακρόνισο, τη Λέρο, τώρα θα φτιάξουν τα χρεονίσια, ρευστοποιώντας τις περιουσίες των Ελλήνων. Επειδή όμως είμαι ψυχαγωγική εκπομπή, πρέπει να σας πω, ο Καλαμαράκης το κάνει επίτηδες, διότι από χθες απέκτησε και συνεργάτη σεξολόγο η εκπομπή. Πρέπει να σας πω, κυκλοφορούν καινούρια όργανα για επιμήκυνση. Αν έχετε κανένα πρόβλημα, δεν είναι στα μέτρα που θέλετε ή θέλει, έχουν φλωμώσει τα κανάλια οι επιμήκυντές. Η ζωή αλλάζει, τα γούστα μας αλλάζουν. Αν υπάρχει κάτι που δεν μας αρέσει, που δεν μας ικανοποιεί, απλά το αλλάζουμε. Οι γυναίκες μεγαλώνουν το στήθος τους και τα χείλη τους για να νιώσουν καλύτερα. Γιατί δεν μπορούμε οι άντρες να κάνουμε το ίδιο? Θα σας δείξουμε πώς μπορείτε να μεγαλώσετε το μέγεθος του πέους σε μήκος και πάχος, χωρίς γιατρούς, εγχειρήσεις, θαυματουργά φάρμακα και άλλες αβεβαίες θεραπείες. Και πάνω απ' όλα, χωρίς να ξοδέψετε μια περιουσία. Θα δείτε ότι το Jess Extender είναι αυτό που εσείς και η σύντροφό σας χρειάζεστε. Χωρίς καμία αμφιβολία, το μέγεθος μετράει. Κοιτάξτε, επειδή μετράει το μέγεθος, εγώ ήξερα παλιά ότι υπήρχε ένα φάρμακο, το χουφτοζόλ. Ναι, ήταν μια μέθοδος η χουφτάν, η οποία τη δούλευε, ας πούμε, το μαλαπερδέν που λέγαμε παλιά. Τώρα βγαίνουν στις τηλεοράσεις, δεν ξέρω, εμάς κυνηγάνε εδώ στο Real, αλλά έχουν βγει στις τηλεοράσεις διαφημίσεις για το μέγεθος που μετράει. Και επειδή μπορεί να σου πει η Γαλή σου, ξέρεις, δεν πιάνει στο φόντο τίποτα, κάνε κάτι, πηγαίνεις και έχουν κάτι μηχανήματα, είναι λίγο βαρούλκο, αλλά δεν είναι, είναι. Εντάξει ρε παιδί μου, θα κουβαλάς και 2 κιλά μπροστά, ας πούμε, αλλά θα έχει ένα αποτέλεσμα, μόνο μην ξεχυλώσει. Και άμα ξεχυλώσει, μετά άστα να πάνε. Do you renounce Satan? I do renounce them. Θα επαναλάβεις και φέτος τα έργα του Σατανά? Απεταξάμεν. Θα κατηγορήσεις ή θα σατυρήσεις έργα πολιτικών? Απεταξάμεν. Θα κατανοήσεις επιτέλους το μνημόνιο? Πλάκα μου κάνεις. Will you be baptized? I will. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sanctus. Michael Ritchie, go in peace, and may the Lord be with you. Amen. Καλή σας ημέρα σε όλο το δάσος. Καλημέρα Ναΐτες μου, Ροδόσταυροι, τοξότες μου. Πρώτη είδηση σήμερα σε όλο τον κόσμο, ο θάνατος του Νέλσον Μαντέλα. To the people of South Africa and the world who are watching, this is indeed a joyous night for the human spirit. This is your victory too, your help and apartheid. You stood with us through the transition. I watched along with you all as the tens of thousands of our people stood patiently in long queues for many hours, some sleeping on the open ground overnight, waiting to cast this momentous vote. South Africa's heroes
a legend across the generation. But it is you, the people, who are our true heroes. This is one of the most important moments in the life of our country. I stand before you, filled with deep pride and joy, pride in the ordinary, humble people of this country. You have shown such a calm, patient determination to reclaim this country as your own. Έφυγε στα 95 του ο Νέλσονας, ο πρώτος μαύρος πρόεδρος της Νοτιού Αφρικής, πλήρης ημερών, βραβευμένος με Νόμπελ Ειρήνης. Άφησε την τελευταία του πνοή αργά το βράδυ της 5ης, 5 Δεκεμβρίου, σε ηλικία 95, έχοντας περάσει 27 χρόνια από τη ζωή του σε ένα κελί, οδηγώντας την ελευθερία. Εκατομμύρια μαύρους καταπιεσμένους της Νοτιού Αφρικής. Και πολεμώντας για την ελευθερία των μαύρων, αλλά και για την ελευθερία των λευκών. Πιστός στις αξίες της ισότητας, της δημοκρατίας, της ειρήνης, αγωνιζόμενος εναντίον του ρατσισμού, τρομερών προκλήσεων, αντιμέτωπος πολλές φορές με την ποινή του θανάτου και λέγοντας πάντα ένα καλό μυαλό και μια καλή καρδιά είναι πάντα ένας τρομερός συνδυασμός, έλεγε. Πάντα κάτι φαίνεται αδύνατο μέχρι να πραγματοποιηθεί. Ένας φάρος, ένας μεγάλος άνθρωπος, έμαθα, έλεγε, ότι το θάρρος δεν είναι η έλλειψη φόβου, αλλά ο θρίαμβος, η νίκη επί του φόβου. Γενναίος δεν είναι εκείνος που δεν νιώθει φόβο, αλλά εκείνος που τον υπερνικά, που βγάζει από το αίμα του τον ιό της φοβίας. Είναι σοφό, έλεγε, το να πείθεις τους ανθρώπους να κάνουν πράγματα, κάνοντάς τους να πιστεύουν ότι ήταν δική τους ιδέα. Κανείς δεν γεννιέται μισώντας κάποιον για το χρώμα του δέρματος, την καταγωγή ή τη θρησκεία του. Οι άνθρωποι διδάσκονται το μίσος ή διδάσκονται την αγάπη. Η αγάπη, έλεγε, έρχεται πιο φυσικά στην ανθρώπινη καρδιά παρά το αντίθετο. Αντιμέτωπος ο Νέλσον Μαντέλα με την ποινή του θανάτου, φίλες και φίλοι, είπε ενώπιον του δικαστηρίου: πολέμησα κατά της κυριαρχίας των λευκών και πολέμησα κατά της κυριαρχίας των μαύρων. Ονειρεύομαι το ιδανικό μιας δημοκρατικής και ελεύθερης κοινωνίας, όπου όλοι οι άνθρωποι θα ζουν μαζί, σε αρμονία και με ίσες ευκαιρίες. Είναι ένα ιδανικό για το οποίο ελπίζω να ζήσω και να πετύχω. Αν όμως αυτό χρειάζεται
Είναι ένα ιδανικό για το οποίο είμαι προετοιμασμένος να πεθάνω. Ο πρόεδρος της Νοτιού Αφρικής ο Ζούμα είπε το έθνος έχασε το σημαντικότερο τέκνο του. Εδώ και πολύ καιρό είναι η πιο πικρή είδηση που έχω ακούσει. Έφυγε ο Ματίμπα. Κυρίες και κύριοι, χθες το χωρίς αναισθητικό άκουσα κυρία ανάπηρη 85-87% εκεί στη Θράκη, ανάπηρη αλλά αξιοπρεπής, που τις έκοψαν το ρεύμα. Μία από τις χιλιάδες που ζουνε χωρίς ρεύμα στην Ελλάδα, την πρωταθλήτρια της δυστυχίας, του κινησμού, της αγριότητας, της ανθρωποκαταδίωξης, του απίθανου ρατσισμού, του απίθανου ναζισμού, εναντίον του συνόλου του ελληνικού πληθυσμού που ζει με φυλετικούς νόμους. Πέστε μου, τι έγινε με αυτή τη γυναίκα τελικά? Ήταν μία από τις πολλές περιπτώσεις που η Λαϊκή Επιτροπή έχει παλέψει το τελευταίο διάστημα. Χθες είχαμε δύο επανασυνδέσεις, μία είναι αυτή που περιγράφεται. Η άλλη είναι επίσης από μία κύρα με τρία παιδιά, η οποία, όπως λέγατε πριν, δεν δέχτηκε τους ακτιβιστές που θα τη συνδέανε το ρεύμα, επειδή έχει μια αξιοπρέπεια. Και έμεινε στο σκοτάδι για αρκετό διάστημα. Ήταν η τρίτη φορά που κάνει διακανονισμό. Τώρα η άλλη οικογένεια δεν είναι ακριβώς μόνο μια χείρα με 87% αναπηρία, που δυστυχώς δεν μπορεί, έχει κινητικό πρόβλημα, δεν μπορεί να μετακινηθεί έξω από το σπίτι της. Δεν μπορεί να σηκωθεί από το κρεβάτι, για να σας δώσω, καταλάβετε. Είναι η κόρη που είναι επίσης χείρα και το εγγόνι είναι στο στρατό αυτή τη στιγμή και δεν μπορεί να συνεισφέρει σε τίποτε. Αυτή η οικογένεια έχει δώσει ένα πάρα πολύ βαρύ τίμημα, ας το πω έτσι, από μόνη της. Τον Απρίλιο είχε κάνει ένα διακανονισμό με περίπου 800 ευρώ και έδινε ένα μεγάλο ποσοστό κάθε μήνα και το εξακολουθούσε να το δίνει. Δεν μου λέτε, η κυρία αυτή κινείται με καροτσάκι? Δεν κινείται καθόλου. Δεν κινείται καθόλου. Ναι. Και η πολιτεία, αν θέλετε, η ίδια από αξιοπρέπεια δεν πήγε. Και έμενε μέσα στο σπίτι πώς, με κανένα καντήλι, με κανένα κερί, με τι έμενε? Κοιτάξτε, αυτές τις μέρες, ναι, προσπάθησε να καταβάλει ένα μικρότερο ποσό από αυτό που έδινε κάθε μήνα έναντι της, του διακανονισμού. Ναι. Η ΔΕΗ δεν δέχτηκε. Ήθελε ακριβώς όσο είχε διακανονιστεί. Δηλαδή, με σχόλια, πήγε και η κοπέλα, η κόρη της, και είπε στη ΔΕΗ ότι η μητέρα είναι ακίνητη στο κρεβάτι, δεν μπορεί να κινηθεί. Το βράδυ ζει με κεριά και με καντήλια. Και ότι να δώσει, δηλαδή υπάρχει η βούληση να δώσει κάτι, να κινηθεί το λογιστήριο που λέγαμε παλιά. Σαφώς. Ε? Σαφώς. Και δεν το δέχτηκε. Και κοιτάξτε, έδινε σχεδόν το δεν θυμάμαι ακριβώς το ποσοστό, ναι, τη σύνταξη, η οποία διακόπηκε μέχρι η Επιτροπή να επιβεβαιώσει ότι αυτό το 87% είναι πράγματι έτσι και ότι δεν έχει, ναι, δυνατότητα από εδώ και πέρα να, αλλά, αποκτήσει, ναι, ένα μέλος με φυσικό τρόπο και να μπορεί να περπατάει. Ναι. Δηλαδή κόπηκε η σύνταξη και επομένως αυτή η γυναίκα δεν μπορούσε να πληρώσει τη ΔΕΗ που ήθελε να την πληρώσει, γιατί το κράτος δεν της έδινε τα λεφτά που της, τα λίγα που της έδινε. Για κάτσε ρε άνθρωπε μου, για κάτσε, γιατί η σύνταξη της κυρίας αυτής που είναι καθυλωμένη
Είναι σε αναμονή γιατί πρέπει να ξαναπεράσει η Επιτροπή να βεβαιώσει, ναι, αν είναι 87 ή 85 ή 83 ή 82. Ναι. Δεν είναι ανάγκη να είσαι δεξιός, αριστερός, ακροδεξιός, κεντρός, κομμουνιστής ή ό,τι άλλο θέλεις με ετικέτα. Κυρίες και κύριοι, το παράλογο, το αποκρουστικό, το άγριο, το απάνθρωπο, ο κανιβαλισμός, ο ναζισμός, ο φασισμός δεν έχουν χρώμα, είναι νοοτροπία, είναι πολιτική. Δεν είναι ανάγκη να είσαι τίποτα από όλα αυτά για να καταλάβεις ότι αυτό το πράγμα που επικρατεί εδώ, στη γειτονιά σου, στην περιοχή σου, στη χώρα σου, είναι ανθρωποφαγία. Είναι ομαδικές εκτελέσεις. Όλα τα υπόλοιπα που λέγονται από φίλους, έγκριτους συναδέλφους μου, αποτελούν βλακίες που κάποτε όταν γεράσουν θα θυμούνται ότι τις έλεγαν, προκειμένου βέβαια να πάρουν το μισθό τους, το εισόδημά τους, αλλά και να στηρίξουν την ανθρωποφαγία, τις ομαδικές εκτελέσεις, μια γενοκτονία στην οποία συμμετέχει ο δημοσιογραφικός κόσμος της χώρας. Πώς έχετε οργανώσει τη ζωή σε αυτά τα τελευταία χρόνια, δεν έχετε ρεύμα? Πώς γίνεται, σας βοηθάει ο κόσμος δίπλα σας? Βοηθιόμαστε ένα μεταξύ μας, αλλά ζούμε στην παρανομία. Είμαστε παράνομοι. Όλοι οι Έλληνες θα γίνουν παράνομοι. Γιατί το λέτε αυτό, παίρνετε ρεύμα? Ναι, άμπραβο, παίρνω ρεύμα παράνομο. Τέλος, εγώ ίδιος μου το σύνδεσα, παράνομος είμαι. Έχετε μικρά ανήλικα παιδιά? Έχω, ναι, όχι, τα παιδιά μου είναι μεγάλα. Είναι 18, 16, 15. Ζείτε όλοι μαζί? Όλοι μαζί. Με κεριά αναχείρας, πώς ζείτε? Σύνδεσε το ρεύμα. Γιατί είναι... Κοίτα να σου πω, είμαστε παράνομοι. Τέλος αυτό. Να σκεφτούν οι ίδιοι τα ίδια τα τομάρια οι πολιτικοί που κατατίσαν την Ελλάδα έτσι. Έτσι την κατατίσανε. Στη ξεφτύλα. Η αξιοπρέπειά μας έφυγε. Η ΔΕΗ έχει... Εγώ από το 90... Από το 2009. Ραλιό, αν έχει... Τι να βγάλω κάρτα. Αν έχει... Λένε την ανεργία είναι τόσο. Τι να βγάλει κάρτα. Ποιος σουβάτζης έχει κάρτα? Πες τον στους κύρους αυτούς εδώ τους πολιτικούς. Ποιοι έχουν κάρτα? Οι σουβάτζηδες, οι οικοδόμοι κτλ. Βγάζουν κάρτα? Γιατί να πάρουν 200 ευρώ? Τόσο ξεφτύλα μας κάνανε. Οι ξεφτυλισμένοι άντρες. Εξεφτυλισμένοι άντρες. Μιλάμε για γενοκτονία. Πρέπει να ντρέπονται όσοι δημοσιογράφοι στηρίζουν αυτή τη γενοκτονία. Μιλάμε για αγριότητες, για κανιβαλισμούς. Τους ισοπεδωμένους, τους πάμφτωχους, τους τρέφουν σιγά σιγά, καλλιεργώντας το φθόνο, τη ζήλια, την οργή, την αγανάκτηση εναντίον της μεσαίας και μεγαλομεσαίας τάξης. Ταυτόχρονα ρουφάνε και αρπάζουν, δαγκώνουν και τη μεσαία τάξη. Θέλουν να ρευστοποιήσουν περιουσίες, να τις πάρουν οι δανειστές. Σιγά σιγά και τη μεσαία τάξη θα τη στρέψουν εναντίον της μεγαλύτερης τάξης. Σιγά σιγά θα κατανοήσουν και οι βαρόνοι των Αθηνών και οι Μαρκίσοι ότι απλά σκάβουν μια τάφρο γύρω τους, στην οποία αργά ή γρήγορα θα πέσουν μέσα και απόλυτα στιγματισμένοι, όπως οι δοσύλλογοι και πρημοδοτούμενοι της κατοχής του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Φανταστήκατε ένα παιδί να πάει να παίρνει τα κεριά από την εκκλησία, χωρίς να το καταλαβαίνουμε εμείς βέβαια γιατί τα παίρνει, και όταν εξετάσαμε να δούμε ότι παίρνει τα κεριά για να τα κάνει το βράδυ στριφτήρι, να ανάψει το φως για να διαβάσει σε αυτή την εποχή. Φανταστήκατε την γυναίκα που έρχεται να πάρει το φαγητό με την κατσαρόλα και λέει ότι βάλτε μου λίγο περισσότερο, και να μου πει εμένα μυστικά ότι τώρα αυτό το φαγητό
να το πάω στην κουζίνα, να το βάλω να μαγειρευτεί στο σπίτι, γιατί τα παιδιά που θα έρθουν από το σχολείο να μην μάθουν ότι είναι από το συσίτιο, να ξέρουν ότι είμαστε σε θέση να έχουμε ένα πιάτο φαγητό. Οι ισχυροί των Αθηνών δεν αντιλαμβάνονται, κλείνοντας το βιολογικό κύκλο τους, ότι θα τον κλείσουν μέσα σε μια ιστεροφημία που μετά από χρόνια θα είναι καταγεγραμμένη όπως αυτή των δοσιλόγων του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Δεν το αντιλαμβάνονται. Ίσως γιατί έτσι είναι η ζωή. Έτσι είναι οι άνθρωποι. Έτσι είμαστε. Αυτά τα οποία μαθαίνουμε είναι τρομακτικά. Ένας εφιάλτης που δεν μπορεί να υφίσταται σε τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της περίφημης Ευρωπαϊκής Ένωσης των Τραπεζών, στη Μέρκελαντ. Στηβάζονται άνθρωποι στις φυλακές. Στο νοσοκομείο Άγιος Παύλος του Κορυδαλού συμβαίνουν πράγματα που ούτε στο Μεσαίωνα δεν θα μπορούσε να φανταστεί κανένας. Αιμορραγούν, πεθαίνουν άνθρωποι. Ένας ήρωας χειρουργός υπάρχει εκεί, με έναν παθολόγο επίσης ήρωα και δύο μικροβιολόγους. Για 250 από τους οποίους 130 είναι οροθετικοί. Άνθρωποι που πρέπει να στηρίζει κανένας. Οι κρατούντες μιλάνε για ελευθερία, δημοκρατία, αντιρατσιστικά κινήματα και μπούρδες κατσαρές, κατσαροειδείς. Στην πραγματικότητα η πολιτική που εφαρμόζεται, πολιτική αποταμίευσης υπέρ των δανειστών, είναι ένα κολαστήριο, ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης, στο οποίο αξιοποιούνται όλα τα προϊόντα. Το δέρμα των ανθρώπων, το λίπος των ανθρώπων, τα οστά των ανθρώπων, τα μαλλιά των ανθρώπων, όπως ακριβώς αξιοποιούσαν αυτά τα προϊόντα οι πρόγονοι της κυρίας Μέρκελ και του κυρίου Σόιμπλε στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Άλλαξαν ρούχα, άλλαξαν φρασιολογία, αλλά δεν άλλαξαν νοοτροπία και ψυχή. Η κτηνοδία εδώ περιγράφεται σε όλα τα βρετανικά και αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Και όχι μόνον. Μιλάμε για κτηνοδία, θηριωδία. Πρώτα απ' όλα ρίχνουμε στην κατσαρόλα λαδάκι, ένα ψιλοκομμένο κρεμμύδι, λίγο πράσο, μισή μαραθώρισα, τρεις σκελίδες σκόρδο και κόβουμε μισό ματσάκι μαϊντανό για αργότερα. Θα κόψουμε τώρα σε χοντρά κομμάτια τον αστακό, θα τον βάλουμε μέσα στην κατσαρόλα μας για 2-3 λεπτάκια, όχι παραπάνω. Βγάζουμε τον αστακό μας, θα σκεπάζουμε να μας ξεραθεί μέχρι να γίνουν τα υπόλοιπα. Και τώρα θα βάλουμε μέσα την ντομάτα μας. Λίγο αλάτι. Ναι, βάλουμε λίγο αλατάκι. Μπαχάρι. Το μπαχάρι μας. Και φρέσκο τριμμένο πιπέρι. Θα βάλουμε μέσα το ζωμάκι που θα βράσει τα καβού και το σταφό. Είσαι εντάξει. Νομίζω ότι ήρθε η καλή η ώρα να ρίξουμε τον αστακό. Αργυρούλα μου, είσαι έτοιμη? Ωραία. Και το μαϊντανό μας. Έχει πέσει σιωπή. Είναι η λεγόμενη σιωπή της πείνας. Κλείνουμε και τη φωτιά και θέλει ακόμα 2 λεπτά και το σερβίρουμε. Κάντε ό,τι έκανε ο Πρωθυπουργός στις Βρυξέλλες, φάτε αστακό μακαρονάδα. Και θαλασσινά το Σαββατοκύριακο.
Καλό Σαββατοκύριακο με Real News. Yeah. 5 δεκαροπούλες δίνει. Και όχι μόνον. Προσφορές πολύ δυνατές και ύλη εκρηκτική. Οι πρώτες 20 ακροάτριες που θα τηλεφωνήσουν τώρα στο 23 1500 1500. Επειδή εγώ είμαι ένα πρωινάδικο που προσέχω την υγεία σας, την ομορφιά σας, τη μαγειρική σας, το διαιτολόγιο σας, τις κρέμες ή μάσκες προσώπου σας, τη σεξουαλική σας δραστηριότητα. Οι πρώτες 20 που θα τηλεφωνήσουν τώρα, 23, για να ξεπεράσετε τη στιτική δυσλειτουργία. Η αρχή που βασίζεται η λειτουργία του Jazz Extender είναι η έκθεση ενός μέρους του σώματος σε συνεχές τέντομα, ώστε τα κύτταρα της περιοχής να αρχίσουν να πολλαπλασιάζονται, όπως πολλοί διαφορετικοί λαοί έχουν χρησιμοποιήσει για να αλλάξουν ή να επιμηκύνουν διάφορα μέρη του σώματος, τα χείλη ή το λαιμό. Το Jazz Extender έρχεται σε διακριτική συσκευασία και λεπτομερείς οδηγίες που είναι εύκολο να καταλάβετε, καθώς και με ένα επεξηγηματικό DVD όπου θα δείτε πόσο εύκολη είναι η χρήση του. Με το Jazz Extender θα λιώσετε καλύτερα, πιο σίγουροι και χαλαροί. Θα αυξηθεί η επιθυμία της συντρόφου σας και οι σχέσεις σας θα είναι πολύ πιο ικανοποιητικές. Κυρίες και κύριοι, προσέξτε, παλαιότερα υπήρχε το χουφτοζόλ και τα χάπια χουφτάν. Τώρα κυκλοφορούν, και αυτό είναι που με πάρει από τα κανάλια που παίζουν χορηγούς σε ψυχαγωγικές εκπομπές. Επειδή επιτρέπονται οι χορηγοί σε ψυχαγωγικές εκπομπές, αυτός ο επιμηκυντής είναι από τους καλύτερους. Βαραίνει λίγο. Παραίνει λίγο, πρέπει να το βγάζεις και στο κατούριμα. Αλλά ξέρεις, βαραίνει. Χαλαρώνει, τεντώνει. Και μετά το χάνεις. Το ψάχνεις και το πατάς. Μπέσαν τα υδραυλικά και δεν έχω κανένα να μου τα φτιάξει. Μωρό μου, εσύ ξέρεις πως να φτιάξεις τις χαλασμένες βρύσες μου. Πάρε με τηλέφωνο στο νούμερο που βλέπεις στην οθόνη σου και εγώ θα βρω τον τρόπο να στο ξεχρεώσω. Τον υδραυλικό! Προσέξτε, αυτά τα παίρνουμε μέσα από τα προγράμματα της τηλεόρασης, έτσι. Η κυρία που θέλει υδραυλικό, τι, έχεις υδραυλικό με τέτοια? Πω, ένας παπαγάλος. Ξεχαρβαλώθηκε ο Σομιές και το κρεβάτι μου τρίζει. Ξαπλώνω να κοιμηθώ και δεν μπορώ να κλείσω μάτι από τη φασαρία. Εσύ, μήπως μπορείς να με βοηθήσεις? Έχεις το κατάλληλο εργαλείο? Ένα σφυρί πρέπει να θέλει. Πάρε με τηλέφωνο στο νούμερο που βλέπεις και εγώ ξέρω τι να κάνω για να σε ξεχρεώσω. Ένα σφυρί? Έχει κανείς που να μοιάζει με σφυρί? Για την μπουσόν καλά, ε! Ρημουνίτσα. Τροπή. Ιταλικό κομμάτι παίζουμε, ρε. Εσύ μιλάς σε 6 γλώσσες. Δεν ξέρεις από λεμουνίτσα. Βιδόνι πιένι. Κοντόπρα γκατινέρι. Έχω εκατοντάδες μηνύματά σας, κυρία Τσαγκαράκου από Βούλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μου μαγειρέψει, λέει, πάπια πορτοκάλι. Να δεις γουρουνάκι με πορτοκάλι που φτιάχνει η πεθερά μου. Λεμουνίτσα. Τι με κοιτάς, μωρί? Σε είδα, πήγες μέσα να πάρεις σοκολατάκι, είχε άσπρο και μαύρο. Και πήρες κατευθείαν το μαύρο. Σε ξέρω εσένα, ναι.
Η Κασόνε τη βγαίνει. Για τη Σιριζέα το λέω τώρα. Ρε παιδιά, τώρα μην τραβάμε και το σκηνή με την Τρόικα. Έχουν και αυτοί τα δίκια τους. Είναι καλοί άνθρωποι, τους αγαπάμε, μας αγαπούνε. Έχουν, είναι τρυφερές ψυχές. Και εν πάση περιπτώσει αυτά που ζητάνε δεν είναι και τρελά. Γιατί βοηθούν και τις τράπεζες. Αυτά ακούγονται. Τα έχεις μονταρεί? Όχι. Μια σταλιά, προβοκάτορα, δεν τα είπε έτσι. Είδες που το πιάνω σε δευτερόλεπτα εγώ, ε? Καλημέρα Ταρίφες. Καλημέρα στην Αριδαία. Στο Δημήτρη από Σαλόνικα. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα, γορίνα. Καλημέρα σε όλους τους κρατούμενους των φυλακών και στους λαρισαίους που μου στέλνουν μηνύματα. Έχουμε το τελευταίο διάστημα μια σειρά θετικών ειδήσεων. Σειρά θετικών ειδήσεων, προσέξτε. Φαίνεται πως στην άκρη του τούνελ, αντί λοιπόν διαρκώς να μιζεριάζουμε και να γκρινιάζουμε, να δούμε τη θετική σκοπιά. Η Ελλάδα έχει ανακτήσει ένα μεγάλο μέρος της χαμένης αξιοπιστίας της. Ναι. Το κλίμα στην Ευρώπη έχει γυρίσει. Λίγη υπομονή να κάνουμε. Είμαστε έτοιμοι να βγούμε από την κρίση. Φαίνεται λίγο φως στην άκρη του τούνελ, αλλά δυστυχώς θα το κόψει η ΔΕΗ. Καλημέρα στη γιαγιά Σοφία, στην Καβάλα επάνω και σε όλους τους συναδέλφους. Υπάρχει φως δηλαδή στην άκρη του τούνελ. Αφού το κόψει η ΔΕΗ, είπαμε. Καλημέρα στον Πάνο από την Ποταμούλα. Χρόνια πολλά σε όλους τους Νικολίδες. Μην ξεχάσετε τον Νίκο σε λίγο, τα κρατάει αυτά. Να πάρετε. Είμαστε μέσα σε φουρτούνα και δεν θέλω να σας κρύψω ότι και από εδώ και πέρα θα συναντήσουμε μπροστά μας κύματα. Όμως έχουμε σκάφος, έχουμε καπετάνιο, από τη Μεσσηνία είναι ο καπετάνιος, και έχουμε και πηξίδα. Το πλοίο μας λοιπόν μπορεί να πάει στο λιμάνι και θα πάει στο λιμάνι. Εντάξει, κράτα και λίγο, κράτα και μια πισινή. Καλημέρα στην Πεντέλη, σε όλους τους φίλους, στον κύριο Πάρη. Και σε όλες τις Κυκλάδες. Σήμερα δεν έχω μάσκα ομορφιάς, αλλά πάρτε λίγο αγκουράκι. Το μισό θα το βάλετε όπως είναι δροσερό στα μάτια, για να βλέπετε καλύτερα τα δελτία ειδήσεων. Το άλλο μισό κρατήστε το. Ή θα το φάτε ή κάπου θα το βάλετε. Το 2002, όταν μπήκαμε στο ευρώ, σκέφτηκα λίγο και φαλονίθηκα. Λέω, Παναγία μου, να φυλάξω καμιά δραχμούλα στην άκρη. Αυτά τα λεφτά λοιπόν τότε τα κρυψα. Σήμερα είμαι, κύριε Πρόεδρε, πεπισμένος απόλυτα ότι δεν θα μου χρειαστεί η ευλογημένη τότε δραχμούλα. Γι' αυτό σας καταθέτω στα πρακτικά. Αυτό είναι για μένα το πετυχημένο αυτής της κυβέρνησης. Τα έχει δώσει όλα. Γιάννη από Χαλάνδρη, καλή σου ημέρα. Να πω στον Κωνσταντίνο Κωνσταντίνο επίσης καλημέρα. Έχουμε νεκρούς στην Καστέλα? Τέτοια είδηση δεν την έχω. Καλημέρα στον Πόρο. Διαφημισούλες. Αυτή την ώρα στο Καντράν επιβεβαιώνεται η Goldman Sachs. Έχει κάνει πρόβλεψη για 1,38 μέχρι τα Χριστούγεννα. Ευρώ-δολάριο 1,3658. Πλησιάζει το 1,37. Σαλόμ, σαλόμ. Τα περιφερειακά έχουν ξεσκιστεί.
Καναδάς 1.45.08. Αυστραλία 1.50.95. Ο Ρώσος 45.00.08.